παρατάνε τα μαχητικά ύπα και εστιάζουν σαν drones. Ποιοι είναι οι νέοι απόρριτοι πύραυλοι M260 που θα εξοπλίσουν τα μελλοντικά CCA? Η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία λοιπόν ανέφερε πως ξεκίνησε τις προετοιμασίες για την επιτάχυνση της παραγωγής του μελλοντικού προηγμένου τακτικού πυράβλου M260, γνωστού και ως JATM, δηλαδή Joint Advanced Tactical Missile. Η Αμερικανική υπηρεσία θα προβεί στην αύξηση της παραγωγής αυτού του τύπου όπλου για να διασφαλίσει πως θα υπάρχουν αρκετοί πύραυλοι αέρος-αέρος στον οπλισμό του ανερχόμενου στόλου προηγμένων drones, τα οποία θα επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο αυτονομίας και μέχρι στιγμής αποκαλούνται CCA, δηλαδή υποσυρητικά μαχητικά αεροσκάφη. Οπλισμένα με αυτούς τους πυράβλους, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία αναμένεται να επιχειρούν πολύ κοντά με τα τωρινά και τα επόμενης γενιάς μαχητικά jets, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη σημαντική επέκταση της εμβέλειας των επανδρωμένων αεροσκαφών. Κάνοντας αυτό, θα μπορούσαν να αυξήσουν την καταστροφικότητα και την πιθανότητα επιβίωσης των πλατφορμών. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, στρατηγός Charles Brown, τόνισε την σχετικότητα των πυράβλων M260 με το πρόγραμμα CCA. Ο Brown απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τα βήματα που κάνει η υπηρεσία για να διασφαλίσει πως τα μελλοντικά drones CCA και τα επανδρωμένα αεροσκάφη των ΗΠΑ θα έχουν αρκετούς πυράβλους για να οπλιστούν. Νωρίτερα αυτό το έτος, ο γραμματέας της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, Frank Kendall, ανακοίνωσε πως η υπηρεσία σκόπευε να αποκτήσει τουλάχιστον 1000 CCA, αν όχι περισσότερα, όπως και 200 μονάδες του μελλοντικού μαχητικού jet 6ης γενιάς. Και τα δύο αυτά προγράμματα αποτελούν μέρος μιας μεγαλύτερης, πολύπλευρης εξυγχρονιστικής προσπάθειας, η οποία αποκαλείται Next Generation Air Dominance, δηλαδή η αέρια υπεροχή επόμενης γενιάς. Ο αριθμός 1000 CCA βασιζόταν στην ιδέα μιας επιχείρησης που θα εμπλέκει ένα ζεύγος αυτών των drones και ένα από τα 200 μαχητικά jets NGAD και τα 300 FA-35A Joint Strike Fighters. Η επιπλέον πυραυλική χρηματοδότηση θα βοηθήσει στην αύξηση του ρυθμού παραγωγής όχι μόνο για τον πύραυλο αέρος-αέρος AIM-120, αλλά και για τον AIM-260, ο οποίος είναι συνέχεια του AIM-120, δήλωσε ο Brown. Ο AIM-260 θα αποτελέσει στο μέλλον ένα σημαντικό στοιχείο υποστήριξης του προγράμματος CCA. Τα επιπλέον κεφάλαια που ανέφερε ο Αμερικανός σχετίζονται με τα οικονομικά αιτήματα της αεροπορίας της χώρας για το οικονομικό έτος του 2024. Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για πολυετή συμβόλαια απόκτησης πυράβλων. Η υπηρεσία ζητάει περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια για την αγορά περισσότερων AIM-120, όπως και πυράβλων αέρος επιφάνειας AGM-158. Η αεροπορία των ΗΠΑ είχε αναφέρει στο παρελθόν πως η αγορά και άλλων AIM-120 θα βοηθήσει συγκεκριμένα στην δημιουργία μιας γέφυρας για την εισαγωγή των AIM-260. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.